Αυτή την πρόταση την έκανε η Γερμανία, από ό,τι ξέρετε, και ειδικότερα η κυρία Μέρκελ. Νομίζω ότι είναι απαράδεκτη αυτή η πρόταση και βέβαια υπήρξε αντίδραση και πολύ καλά έκαναν και από την κυβέρνηση και από όλα τα κόμματα. Η κυρία Μέρκελ και οι Γερμανοί ας κοιτάξουν να αποδώσουν αυτά που οφείλουν στην Ελλάδα, και είναι γνωστό πλέον αυτό, και να σταματήσουν πλέον να κάνουν τέτοιες προτάσεις και συστάσεις που θίγουν την εθνική αξιοπρέπεια των Ελλήνων και της χώρας μας. Υπήρξε, όπως είπατε, αντίδραση δικαιολογημένη, όπως βεβαίως υπήρξαν και φωνές κι άλλες στην Ευρώπη που δεν συμφωνούν με αυτή την πρόταση. Αρκετά έχουν πληρώσει μέχρι σήμερα οι Έλληνες τα δύο τελευταία χρόνια με τα χαράτσια, με τις μειώσεις των μισθών, των συντάξεων, με το κόψιμο των επικουρικών και βέβαια με αυτά τα οποία πάνε να μας περάσουν τώρα όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Μιλάνε για κατάργηση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Αυτό βέβαια το προτείνει η Τρόικα, η οποία έχει ευθύνη και αυτή, διότι μέχρι σήμερα το μνημόνιο δεν απέδωσε. Νομίζω ότι και δεν πρέπει η κυβέρνηση του κυρίου Παπαδήμου εν ώψη της νέας δανειακής σύμβασης να αποδεχτεί αυτά τα οποία ακούμε, που σημαίνει να κοπεί ο 13ος και ο 14ος μισθός στο ιδιωτικό τομέα και βεβαίως ακόμη μειώσεις των επικουρικών συντάξεων. Θέλω να πιστεύω ότι εδώ θα αντιδράσει η κυβέρνηση και από ό,τι ακούσαμε και η αρχηγή των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση Παπαδήμου δεν συμφωνούν προς την κατεύθυνση αυτή. Οι Έλληνες πλέον, φτάσαν στα οριά τους, δεν υπάρχει πλέον άλλη αντοχή, η υπομονή τους έχει εξαντληθεί και εδώ πρέπει να προσέξουν άπαντες. Αυτό με τον τοποτηρητή το είχε αναφέρει πρώτη φορά και ο κ. Παπανδρέου όταν είχε πει ότι η Τρόικα θέλει να έχει μόνιμα εδώ κάποια στελέχη για να επιβλέπουν και μάλιστα το είχε δεχτεί όχι με ιδιαίτερη αγανάκτηση, λέγοντας ότι είναι καλύτερα να υπάρχει μόνιμα εδώ κάποιοι άνθρωποι για να βλέπουν ότι τι πραγματικά συμβαίνει και όχι να νομίζουν. Κύριε Τσαρμπέ, νομίζω ότι η απόφαση της 26ης Οκτωβρίου, όπως όλοι έχουν τονίσει, δεν προβλέπει πουθενά να έρθει κάποιος επίτροπος στη χώρα μας. Άρα, αυτά τα οποία λέει η κυρία Μέρκελ και κάποιοι άλλοι στην Ευρώπη δεν πρέπει να πραγματοποιηθούν και πιστεύω ότι δικαιολογημένα υπάρχει αυτή η αγανάκτηση και η αντίδραση όχι μόνο των πολιτικών δυνάμεων, αλλά και ολόκληρος ο ελληνικός λαός έχει αγανακτήσει με αυτές τις συμπεριφορές.